Εδώ και 15 μέρες το κανάλι εξαναδεικνύει συνεχώς ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζει η περιοχή της Λευκή, που με τους φωτεινούς σηματοδότες να παθαίνουν βλάβη καθημερινά και για μεγάλα διαστήματα έως και 3 ή 4 ώρες και μετά ως διαμαγείας να επαναλειτουργούν. Ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης είναι η συγκεκριμένη περιοχή, όπου έχει πολλές κατευθύνσεις από και προς την έξοδο Διακαβάλα αλλά και προς τον Πετεινό. Οι κάτοικοι καταγγέλνουν το γεγονός και είναι πραγματικά αγανακτισμένοι με την αδιαφορία των ηθινόντων. Μάλιστα, μετά και το τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή το πρωί της Κυριακής του Θωμά, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, πλέον θεωρούν ότι η υφιστάμενη κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη για τη σωματική κυραιότητα οδηγών και πεζών. Άλλη μια πονεμένη ιστορία, είναι ευθύνη του Δήμου. Βέβαια, με τα φανάρια γίνεται το εξής και θα το έχετε ακούσει κι εσείς πάρα πολλές φορές, γιατί όλη τη μέρα στο δρόμο και κάνετε ρεπορτάζ. Κάθε φορά που υπάρχει ένα πρόβλημα, ή θα σας πούνε ότι φταίει η εταιρεία, η Siemens, η οποία ή όποια Siemens το έχει αναλάβει και δεν έχει έρθει, ή όχι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη ΔΕΗ και το ρεύμα δεν είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Το θέμα είναι ότι πρέπει, και πάλι εκεί ερχόμαστε, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποιες είναι οι προτεραιότητες. Σε ένα κόμβο, όπως είναι ο συγκεκριμένος κόμβος που αναφέρεται, θα έπρεπε να είναι από την πρώτη στιγμή εκεί και να επιληφθούν. Ακόμη και αν η εταιρεία δεν μπορεί, θα έπρεπε και έχουν τον τρόπο να πιέσουν την εταιρεία να έρθει άμεσα. Υπόψη είναι ότι αυτές οι εταιρείες και αυτές οι συμβάσεις, διότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε κάνει διοίκηση και ξέρουμε, ακόμη και το Σαββατοκύριακο, είναι υποχρεωμένοι, εφόσον έχουν συντήρηση και σε μία πόλη, είναι υποχρεωμένοι να έρθουν και να διορθώσουν ένα σφάλμα. Λέω ξανά, δεν είναι ένα σηματοδότης ο οποίος εξυπηρετεί ένα ή δύο δρόμους, είναι ένα σηματοδότης κεντρικότατος. Έγινε και εκεί ένα ατύχημα και τώρα θα ενεργοποιηθούν προφανώς μετά το ατύχημα. Είναι θέμα προτεραιοτήτων και είναι θέμα διοίκησης. Δυστυχώς, τίποτα από τα δύο δεν μπορούν να καταφέρουν και αυτό έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα μέσα στην πόλη. Σε μια από τις πιο επικίνδυνες διασταυρώσεις της πόλης, όπου καθημερινά περνούν παιδιά για να πάνε στα σχολεία τους, και σε ένα σημείο που πάμε πολλές φορές έχουμε γίνει μάρτυρες τροχαίων ατυχημάτων, ακόμα και όταν οι φωτεινοί σηματοδότες λειτουργούν κανονικά, δεν είναι δυνατόν οι αρμόδιες αρχές να επιδεικνύουν τέτοια απάθεια και διαφορία. Ευχηστούμε λοιπόν την προσοχή στους αρμόδιους φορείς, γιατί αν θρυνήσουμε θύματα από την αδιαφορία τους, τότε δυστυχώς θα είναι αργά.